Ρε Ματίνα, τι καρυδόπιτα είναι αυτή. Τρομερή καρυδόπιτα, ε! Πέντε φόρμες έφτιαξα. Τις άλλες τέσσερις τις πήγα στα συντρόφια. Για φέρε να μπακώσουμε. Ποιο είναι το τρόφιμο, ε? Αυτό από τον group therapy. Ποιο group therapy. Πάει, το άκουσα τον group therapy. Τώρα πάω στο συν therapy. Συν therapy. Τι είναι το καλά. Συν. Το κόμμα, συνασπισμό. Εκεί βρήκα πάγιο. Τι βρήκε, μωρή. Μια ζεστή φωλίτσα, Ελένη μου. Πώς μαζευόμασταν παλιά στο group therapy, διάφοροι ευαίσθητοι και λέγαμε τα προβλήματά μας. Τώρα το ίδιο κάνουμε στο συνασπισμό. Μαζευόσαστε διάφοροι ευαίσθητοι και λέτε τα προβλήματά σας. Ναι. Μου λέει, έρχεται και τα μανάκια και σα λέει τη ζωή τραβάει με τον κοιμουλί. Έλα, ρε, Ελένη, όλα τα γελιοποιείς. Εγώ αποφάσισα να ενταχθώ στο κόμμα της αριστεράς και της πρόοδου, γιατί με ενδιαφέρει η αριστερά, η πρόοδος και ο Νίκος. Ο Κωνσταντόπουλος. Αυτός είναι παντρεμένος. Δυστυχώς. Ο Νίκος ο Μπουραντάς που έχει το ομοιοπαθητικό φαρμακείο και είναι στέλεχος του ΣΥΝ στο Μαρούσι. Ομοιοπαθητική ακούω, ΣΥΝ ακούω, να δεις που αυτό το κρεβάτι θα είναι πολύ πλήν. Ελένη, μου είπε ότι αν κάνω αγώνα για το συνασπισμό θα κλείσουμε ραντεβού. Μωρή Ματίνα, με τη λύσα που έχουν τώρα τα κόμματα για ψήφο, μέχρι και ο Στεφανόπουλος μπορεί να σου κλείσει ραντεβού. Εδώ κλείσα τον Πανταζή, δεν θα κλείσει εσένα. Επί τη ευκαιρία, Ελενίτσα μου, εσύ τι θα ψηφίσεις. Εγώ με το γνωστό, Σαλαμάκι. Τι Σαλαμάκι. Σαλαμάκι, Ματίνα μου, πώς το λέω βουτσά σε μια ταινία. Counting on Σαλαμάκι. Παίρνω ένα ωραιότατο σαλαμάκι, το βάζω σε ένα ωραιότατο φακελάκι και διαπράττω το δημοκρατικό μου καθήκον. Δεν φτάνει που ρίχνεις άκυρο, παίρνεις το λαιμό σου και άλλα ψηφοδέλτια. Γιατί επειδή λαδώνατε έτσι όπως πέφτει, Άντε μα μόνη Ματίνα, τι να κάνω, φταίω εγώ, αφού έχω αναρχικό κύτταρο. Ό,τι και να κάνω δεν μπορώ να πιστέψω τις πίπες αυτών των πολιτικάτιδων. Ελένη, ορκίζω ότι αυτή τη φορά δεν θα ρίξει σαλαμάκι. Εντάξει, Ματίνα, το ορκίζομαι έτσι όπως το θέτεις, το ορκίζομαι. Αφού τώρα πάμε να μπούμε στον νέο και αφού και ο Σιμίτσης μας έχει κάνει Ευρωπαίους, φέτος θα ρίξω κι εγώ κάτι πιο αναβαθμισμένο. Λοιπόν, φέτος θα ψηφίσω προσούτο. Μα τι είναι αυτό, Χριστιανέ μου. Ψηφοδέλτιο του Πασόκ. Σου έχω βάλει και σταυρό να το ρίξεις δαγκωτό. Και δεν σε δαγκώνω στην καλωτίδα καλύτερα. Τι! Κωνσταντίνε, μη μου πεις ότι θα ψηφίσεις εξυγχρονισμό. Όταν λέμε εξυγχρονισμό. Κωνσταντίνε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το Πασόκ έχει να επιδείξει έργο. Όχι έργο. Έργα. Έχει να επιδείξει έργα. Βασικά δεν έχει αφήσει έργο για έργο απίδεικτο. Με κάνεις και υπομολογώ, αλλά εξανίσταμαι, αγαπητέ μου. Ένα μόνο θα σου πω. Το μετρό. Αυτή τη στιγμή για να πας Εθνική Άμυνα Σύνταγμα χρειάζεσαι μόνο 9 λεπτά. Χρησιμοποιείς εσύ το μετρό. Όχι, εγώ με την πόστη, Κωνσταντινέ μου, αλλά είναι αμαρτία τώρα να πω στο μετρό. Αλλά κόπτεσαι για το λαό. Και χαίρεσαι, σοσιαλιστή μου, που έγινε η Ελλάδα από ψωροκόστενα μετροκόστενα. Βεβαίως κόπτομαι για το λαό. Και για το χρηματιστήριο. Για πέστε μας αυτό. Με το σημείο το χρηματιστήριο χτινάχτηκε στα ύψη. Και γίναμε μια χώρα ζωγαδόρων. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτά, αγαπητέ μου, εγώ είμαι επιστήμονας. Μα θα πούμε και στην ΟΝΕΒΡΕ, Κωνσταντίνε μου. Εδώ υπάρχουν ακόμη χωριά που κυκλοφορούν με τους χώρους. Η ΟΝΕ μας βάλανε. Και πώς κόπτες εσύ ξαφνικά για το Πασόκ Μάρθου. Εσύ μέχρι τούδε ήσουν και νουδού και λάιτ, γιατί είσαι και λαφρόμυαλος. Γι' αυτό σου λέω δεν παρακολουθείς τις εξελίξεις. Αυτά τα νουδού και λάιτ ήταν παλιά. Βιομήχανος είμαι, αγόρι μου. Ποιος εκφράζει σήμερα το Πασόκ? Βιομήχανος, εφοπλιστές και μικρομεσαίους. Έχει κάνει αυτό τον ωραίο συνδυασμό και βουνό και θάλασσα. Όχι, Κωνσταντίνε, περίγωση είσαι σε όλα πάντα. Ακόμα και στην ψήφο σου, μια ζωή περίγωση ήσουν. Πάλι λευκό θα ρίξεις. Πάλι λευκό. Και αυτή τη φορά θα το βουτήξω και στη χλωρίνη να βγει χιονάτο. Κρυφό πασοκίτσα. Ορίστε. Τα λευκά πάνε στο πρώτο κόμμα. Άρα θα μας ψηφίσεις για τις πλαγίες οδού. Ναι, και θα σε βγάλω έξω για τις ευθείες οδού. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα εκλογές, αγαπητέ μου. Εμένα με ενδιαφέρει μόνο το σύγγραμμά μου. Να έχω να σου πω κάτι. Πασοκό εκφυλισμένε. Εγώ. Έξω. Κωνσταντίνε, επιμένω. Το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Έλα, παιδί μου. Έλα, Α, Ελένη, σε ήθελα. Εσύ που σίγουρα είσαι σοσιαλιστικό πνεύμα, θα στηρίξει τον αγώνα μας. Μάλιστα, σου έχω ετοιμάσει και το ψηφοδέλτιο. Έχω σταυρώσει και το γνωστό αγωνιστή Βούζουρα. Και γιατί πράγμα αγωνίζεται ακριβώς αυτός ο αγωνιστής? Για να πάρει ο πατέρας μου ένα εθνικό δάνειο. Τι λες, αγόρι μου, ο πατέρας του εργοστασιάρχης, όποια κυβέρνηση και να βγεις, αυτούς θα δώσει τα δάνεια. Ναι, αλλά με το Βούζουρα είναι πιο σίγουρο, γιατί έχουμε κανονίσει να πάρει και αυτός τη μιζούλα του. Άμα είναι να πάρει τη μιζούλα του Βούζουρα, τότε είναι ιερόσκοπος. Να το σταυρώσει οπωσδήποτε. Εγώ προσωπικά πρώτος θα τον βάλω στο σταυρό και θα βαρέσω και τα καρφιά. Δεν είμαστε καλά, Μάνθο. Η Ελένη είναι δική μου επιρροή. Και μόλις αγόρασε και κουπονάκια, αλλά τα λεφτά θα τις θα δώσει ο κύριος καθηγητής, γιατί τις τα χρωστάει. Από πού σου τα χρωστάω, Ελένη? Δεν είπαμε, ρε Κωνσταντίνε, να μοιραζόμαστε τα έξοδα του σπιτιού. Εγώ πήρα τα κουπόνια, εσύ δώσε τα λεφτά. Δεν είμαστε καλά που θα πληρώσει ο φίλος μου τους κομμουνιστές του Σαλονιού. Τι είπες, βρε πρασινό συμφεροντολόγε? Κοίταξε να δεις, κοριτσάκι μου, εμείς είμαστε κόμμα εξουσίας. Εσείς είστε από κόμματα και υπάρχετε μόνο για την γαρνιτούρα. Η γαρνιτούρα είναι που έχει πληρώσει μια ψιλολέλεκα. Το κύριο σκιάτο δεν τρώγεται, αλλά μας τρώει το μεδούλι. Πηγαίνετε έξω να τσακωθείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έγινε πασιονάρια και είδες παιδιά ματίνα τώρα. Ελάτε, πηγαίνετε, δεν έχω την όρεξή σας. Κάντε δίκαιη κατά κουζίνα, τζους. Τι τζους, τους προσφέρεις και χυμό τώρα, δεν θα φύγουνε ποτέ. Και τέλος πάντων, να μην στα πολυλογώ, επιτέλους βρέθηκε το μοναδικό πράγμα που συμφωνούμε με την κατακουζίνα. Δεν γουστάρουμε και δύο τα κόμματα. Εγώ γιατί είμαι φρικιό και αυτός γιατί είναι φρικτό. Εγώ δεν την μπορώ καθόλου την πολιτική. Εγώ πεταγμένη στην τέχνη. Και ο Μάνθος, τι κόλλημα έχει πάει με το Πασόκ. Παλιότερα δεν το έβλεπα γιατί ήταν συνέχεια στο εργοστάσιο, τώρα δεν το βλέπω γιατί συνέχεια με τον Τζουκάρτο. Τι λέτε, κορίτσια, για τις εκλογές? Καλά, δεν το συζητώ, θα ψηφίσετε το Μιτσάρα. Ποιο Μιτσάρα, ρε, αυτό που έχει δίπλα την ψησταριά? Κατεβαίνει το ψηφίο. Τα ψησταριά, ρε, τη Μιτσάρα, το Μίτσακλα, το Δημήτρη μας, το Τζοβόλα μας. Όπα, για λέγε, για λέγε, για να τα ακούσουμε και αυτό που στάζει εσύ με το Τζοβόλα. Καλά, καμία σχέση. Συγγνώμη, ρε, αν είδε μπαρτέντερ, εσύ τι σχέση έχεις με τον Δίκη? Α, εγώ το Δημήτρη μας το γουστάρω, γιατί είναι τσαμπούκι. Τα λέει στα ίσα, έχει και τρομερά στελέχη. Τον Παϊτέρι, πού το βάζετε, τον Παϊτέρι? Έρχονται οι μέρες και περνάνε δανεικά, ζητάνε.
Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς σοβαρά μαζί σας. Τουλάχιστον πηγαίνετε να πλύνετε καραποτήρι να δικαιολογήσετε την ύπαρξή σας. Κοίτα ρε, κοίτα και ο Νικόλας που γίνεται τζοβόλας. Δεν πιστεύω να μας δεις τώρα και τον τζοβολό μας. Καλησπέρα! Ελληνίτσα, νομορφιές είναι αυτές, καλώς ήρθες όπως και μορφαίνεις. Αλήθεια, τι μου λες, σοβαρά, σοβαρά. Για πες μου, πας από εδώ, έχεις κανένα νέο για την δίκη. Ποιος ενδιαφέρεται για το δίκη, Ελένη μου. Εμείς είμαστε με το κόμμα του λαού. Κάπα, κάπα, ε! Το κόμμα σου λαέ! Μα μπορεί, θα μου ξυπνήσει τους πελάτες, μια ώρα τους πόντζα να κοιμηθούνε. Κι εγώ αυτό θέλω, Ελένη μου, να τους αφυπνήσω. Συναγωνιστές, σύντροφοι, εργάτες, αγρότες, φοιτητές. Εμπρός, όλοι μαζί στις 9 Απριλίου να δώσουμε μια γροθιά στο δικοματισμό ψηφίζοντας ΚΚΕ και Έλλη Ρούσου. Ελάκη, κατεβαίνεις υποψήφια. Και θα με ψηφίσεις, δεν το συζητώ. Άλλωστε εμείς έχουμε και ένα βρώμικο παρελθόν. Το έχουμε το παρελθόν, αλλά θα σε στεναχωρήσω γιατί άλλο το κρεβάτι, άλλο η ψήφο. Στην ψήφο μου προσέχω που τη βάζω. Νικόλα, δεν τρέπεσαι. Εγώ πού στηρίζομαι και κατεβαίνω υποψήφια βουλευτή. Στην ιδεολογία μου και στο σπουδαγόμενο. Υποψήφια βουλευτή, από ποιο που είναι με την πολιτική στα καλά του καθουμένου. Ποια καλά του καθουμένου, Πέγγι μου. Εγώ έχω αγωνιστικές περγαμηνές. Πρώτα απ' όλα ήμουν στο Πολυτεχνείο. Εντάξει, τότε βέβαια ήμουν 10 χρονών. Το λέει. Εγώ για το Πολυτεχνείο κάτι είχα ακούσει από τον μπαμπά μου, παιδί μου. Πόσο να ήμουν τότε, μείον 11. Αυτό λέει μου δεν είναι ηλικία, αυτό είναι θερμοκρασία στον Ευρωκόπη. Κορίτσια, κορίτσια, φύγατε εκτός θέματος. Το θέμα μας είναι κουκουέ δυνατό στη Βουλή και στο λαό. Τι λέτε, Έλλη, ήρθε στα μέρη μας, τα τσοβολήθηκα να μας πάρει στις ψήφους. Εμείς εδώ όλοι είμαστε με τον γιο του Αγωγιάτη. Είμαστε! Όχι! Όχι. Εγώ φταίω που σας κέρασα. Νικόλα, στην ψηφοφορία είσαι χειρότερος και από το κρεβάτι. Όχι, κοριτσάκι μου, θα μιλήσει για το κρεβάτι του Νικόλα. Σε παρακαλώ, πρόσεχε τα λόγια σου. Εσύ ρε να προσέχεις, μην κατεβάσω τα συντρόφια του οικοδόμους και σε τσακίσουνε, φλόρε! Έτσι, πρρρρρ! Συγχάστε, ρε, τι ξεκατινιάσματα είναι αυτά. Α, Ελενίτσα, και εσύ επί τη ευκαιρία μου έχεις πολύ μεγάλη υποχρέωση, διότι έχω αναλάβει όλες σου τις υποθέσεις και δεν έχω λάβει ποτέ δεκάρα. Κατάλαβες, τώρα αυτή χρειάζεται λεφτά για την προεκλογική της. Εμείς στο τιμημένο κουκουέ δεν ξοδεύουμε λεφτά. Βοηθάνε οι φίλοι του κόμματος. Όπως και εσύ που θα οργανώσει μια συγκέντρωση στο σπίτι σου. Εγώ, ο φίλος του κόμματος. Ωραία, στο σπίτι μου. Και η καταφουζίνα μόλις δει μαζεμένους όλους αυτούς τους κουκουέδες, θα αναβλώσει πλοίο να μας μπαρκάρει για Μακρόνισο. Στη Γιάωρο θα σας στείλω, κομμουνίστος συμμορίτες. Πάλι καλά γιατί εγώ φοβήθηκα Μακρόνισο. Στην οικία των προγόνων μου, Ελένη, κόκκινη σημαία δεν πρόκειται να ανεμίσει. Η μόνη σημαία που επιτρέπεται εδώ εκτός της ελληνικής είναι η κίτρινη με το δικέφαλο εδώ. Μωρή καταφουζίνα, χανουμάκι σε μωρή. Πού κολλάει το χανουμάκι, άλλο πρόσαλο πλάσμα. Πού κολλάει, ρε χαμένα, μα μου λες ότι γουστάρεις τη σημαία της ΑΕΚ με το δικέφαλο. Εγώ εννοώ τη σημαία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αμαθεστράτη. Και να πεις την δικηγόρο σου τη νέα μου Βουλγάρα, τη συγκέντρωσή της θα πάει να την κάνει στις Παπαρίγας στην αυλή. Λοιπόν, άκου κότσο, επειδή μας βλέπω να τσακωνόμαστε, θα σου πω τα γνωστά. Η συγκέντρωση θα γίνει, αλλά θα γίνει στη δική μου τη μεριά. Εσύ στη δική σου τη μεριά μπορείς να κάτσεις ήσυχα ήσυχα πάνω στην πιντέδα σου. Πώς θα κάτσω ήσυχα ήσυχα βλαχάρα, όταν στο σαλόνι θα αλλάζουν οι κομμουνισμένοι. Δεν θα γίνει καμία συγκέντρωση εδώ μέσα. Βάζω το καλά στο μυαλό σου. Δεν θα το επιτρέψω να γίνει συγκέντρωση. Καλά νομίζεις. Τραγούδα τώρα. Α, καλώς τον. Και ό,τι σε χρειαζόμουν, δικηγόρε μου, να τις βάλουμε αυτήν εις εδώ τα γυαλιά. Για πες μου, Νίκο, επιτρέπεται ως ότου γίνει η δίκη να μετατρέψει η βλαχάρα το σπίτι μου σε σπίτι του λαού. Τι εννοεί σε σπίτι του λαού. Τι εννοεί, μωρέ, η Έλλη, η συνάδελφό σου, κατεβαίνει υποψήφια με το κουκουέ και μου ζήτησε να τις κάνω εδώ πέρα προεκλογική συγκέντρωση. Τώρα, αν αυτό το πράγμα ήταν άνθρωπο, θα δείχνει λίγη κατανόηση να λείψει 2-3 ώρες από το σπίτι. Αρχί τώρα, Ελένη μου, τρελάθηκε. Θα κάνει εδώ συγκέντρωση του κουκουέ όταν εδώ είμαστε όλοι Νέα Δημοκρατία. Όταν λες όλοι εδώ είμαστε. Εδώ θα με ψηφίσετε, κατεβαίνει υποψήφιο με τον Κωστάκη, δεν είμαστε καλά. Μα καλά, οι μισοί Έλληνες κατεβαίνουν υποψήφοι. Α, εγώ το θεωρώ χρέος μου. Σε ποιον θα εμπιστευτούμε το μέλλον αυτού του τόπου. Στον Κωστάκη. Στον Κωστάκη και στην Ατάσα. Εγώ λέω να το εμπιστευτούμε και στο σκυλί του, στον Βίκτορα. Το οποίο μοιάζει ικανότερο όλων. Εσείς δεν πιστεύω να ψηφίσετε Κινέζο. Κατεβαίνει και Κινέζος υποψήφιος. Μα πού θα πάει τέλος πάντων αυτό το κύμα μεταναστών. Μα πού θα πάει πάλι αυτή η κατάσταση μαζί σου, ρε. Εκτός του που και χρόνου είσαι. Είναι δυνατόν. Κινέζο λένε το Σιμίτι, ρε. Και τη Δάφνη πώς τη λένε, Madame Butterfly. Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει το καλό αυτού του τόπου, θα ψηφίσετε όλοι νουδού. Και θα οργανώσει και μια ωραία συγκέντρωση για μένα στο σπίτι σου. Νίκο, έχεις τραφεί. Μόλις τώρα δεν σκοτωνόμουν με την καρσόνα για αυτό το λόγο, παιδάκι μου. Μα εκείνη θα φέρει κομμούνια. Εγώ θα φέρω το αφανκατέ και με το αζημίωτο. Του τέστην. Λοιπόν, θα μου δανείσαι 100.000 και θα σου δώσω πίσω τις 80. Τι λες, βέβαια, Θεόφοβε. 90. Νίκο! Δεν θα στηρίξεις τον προεκλογικό αγώνα του φίλου σου. Όχι, δεν θα στηρίξω. Θα στηρίξω τη σφαλιά. Δύο παντά. Πάμε, ρε, να γεια στο χέρι σου, χώστο μία και από μένα. Αν να χάθει το γουρούνι, θα μας κουβαλήσει εδώ το αφανκατέ και το φανσκατέ και άντε μη χέσω, δηλαδή τα κερατά μου τα τράγια. Εδώ μέσα δεξιό άτομο δεν μπαίνει. Ναι, αλλά ούτε και κομμουνιστής. Αυτό ξέχνα το έχω υποσχεθεί στην Έλλη. Να πεις στην Έλλη ότι αν πατήσει το πόδι της εδώ μέσα με τα συντρόφια θα γίνει ο τορπιλισμός της Έλλης. Μωρή κατά κουζίνα που να κολοχτυπιέσαι, η συγκέντρωση θα γίνει. Α, έτσι το πας, Ελένη. Τότε μία σου και μία μου. Θα κάνω κι εγώ συγκέντρωση για τον δικηγόρο μου. Λοιπόν, Ελένη,
Πρώτα απ' όλα θα αρχίσεις εσύ με έναν πρόλογο με τον οποίο θα με εκφιάσεις. Εγώ δεν θα σε εκφιάσω, τι συζητάμε τώρα. Θα πω ότι δεν είσαι καθόλου αρηβίστρια, θα πω ότι δεν κυνηγάς καθόλου την καριέρα σου και θα τελειώσω και θα κορυφώσω, μπορώ να πω, με εκείνη τη δίκη που την είχες παρατήσει στη μέση γιατί έτρεχες με τον κόμενο στην ύδρα. Όχι, μωρέ, τρελάθηκες. Θα θυμίσεις τους αγώνες που έχω κάνει. Α, ναι, μωρέ, θα πω για τους αγώνες που έκανες για εκείνο τον κόμενο, τον μπασκετμπολίστα. Που φοράγες 18 πόντους στα κούν και πήγες και έβαψες και τα μαλλιά σου ξανθά. Και πήγες και στον πλαστικό και έβγαλες τη σακούλα. Ελένη! Έλα, μωρέ, εντάξει, πλάκα κάνω. Θα σε εκφιάσω, ας το πάνω μου, εγώ θα κάνω μεγάλο εκφιάσμα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, και πριν εκφωνήσω εγώ την κεντρική ομιλία, η Πέγκη θα απαγγείλει ένα ποίημα. Ποιος ήρθε? Δεν ήρθε. Συγκεκριμένα δεν θα έρθει. Ποιος καλό? Ο σύντροφος Κωνσταντίνος Κατακουζινός. Και εγώ χρειάζομαι οπωσδήποτε ένα καλλιτέχνη να απαγγείλει ρίτσο. Και καλά τώρα η Πέγκη είναι καλλιτέχνης. Ελένη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Η Έλλη αυτή τη στιγμή μου κάνει τη τιμή να παίξω μπροστά σε ένα κοινό ένα από τις πορείες της επιτυχίας μου. Τις επιτυχίες μου, ηλίθεια. Τι θα πας να τους πεις, για να είμαι στεγνή και δροσερή με τη σερβιέτα μου. Συγγνώμη και δεν λέω το σκύλες της λύσας. Σκύλες της λύσας! Βγείτε γρήγορα! Στο βουνό αμολυθείτε! Να σας παίξω λίγο. Άστο. Δεν μου λέτε υποψήφιες και συνυποψήφιες, θα πάρετε καμιά παραγγελία? Α, τα θέλει ο τσοβολόπληκτος. Πέγκη, ρίξ' του εκεί ένα σκύλες της λύσας για να μάθει. Και θα κάνεις το σπίτι σου συγκέντρωση για νεοδημοκράτη? Συγγνώμη φίλε μου, αλλά με πουλάς άσχημα. Αυτή η κίνηση είναι αντιπασοκική. Όχι, είναι αντιγαρσονική. Το κάνω για να τις εισέλθω εις των οφθαλμών. Τι? Να τις μπω στο μάτι, παιδί μου. Μία της και μία μου. Και τις ετοιμάζω μεγάλο χουνέρι. Αυτή η συγκέντρωση mixed θα μείνει στην ιστορία. Ρε διώξ' τους όλους και κάτω μια μεγάλη συγκέντρωση για το κόμμα της νίκης. Αλλά εσύ είσαι ξυλική, δεν είναι? Αγάπη μου, τα καφεδάκια μας έτοιμα και το χαμομηλάκι του κυρίου Βυζαντινοτέτη μας. Ωραία που λέτε, τουτσά, γκαρσόνα. Πάντως, θα μου επιτρέψετε, εγώ θα χρησιμοποιήσω το δικό μου ποτηράκι, γιατί, όπα, σε αυτό το σπίτι καλαδοχούν πολλά αφροδίσια. Να λες χοντράδες ξέρεις. Να κάνεις μια μεγάλη συγκέντρωση για το κόμμα του φίλου σου δεν ξέρεις. Πάντως ρε παιδιά, χαμός γίνεται με αυτές τις συγκεντρώσεις. Και έχουμε και καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Μανθώ, δεν ξέρω να σου το είπα, στη συγκέντρωση της Έλλης θα εκτελέσω ρίτσο. Ευτυχώς που δεν ζει να δει αυτή την εκτέλεση. Και κανείς άλλος δεν θα τη δει γιατί σου απαγορεύω να πηγαίνεις σε συγκεντρώσεις άλλων κομμάτων. Δεν κατάλαβα, Μανθώ. Δεν θα μόνο κόψεις την καλλιτεχνική μου πορεία. Θα με θαυμάσουν εκεί οι σύντροφοι, θα μου δώσουν σίγουρα να κάνουν ένα guest στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Και που ξέρεις, μπορεί μια μέρα να περάσω από λαϊκό δικαστήριο στο Σύνταγμα των Bill Clinton. Γκαρσόνα μου, θα με πνίξεις με το χαμέμιλο. Πάντως, τώρα που το σκέφτηκα, θα μπορούσατε ίσως να απαγγείλετε κάτι και στη συγκέντρωση του φίλου μου, του Νίκου του Γρέβια. Εδώ είναι μαζεμένος κόσμος, εκεί να γελάσουν λιγάκι. Καλά, πώς θα γελάσουν, αφού δεν θα παίξω κωμωδία. Καλά, απαγγείλετε εσείς και όλα τα άλλα θα έρθουν από μόνα τους. Έλα, ρε παιδιά, μάθια, δύο ώρες να διαλέξεις τι συνολάκι θα βάλεις για το ρεστάρ. Βρε, Λένη μου, καταλαβαίνεις, αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη καλλιτεχνική στιγμή για μένα, γιατί. Α! Τι έγινε εδώ? Ολοκληρώνω τη διακόσμηση για την προεκλογική συγκέντρωση του Γρέβια. Η οποία θα γίνει πότε? Σε λίγο. Σήμερα, ρε. Σήμερα που είναι η προεκλογική συγκέντρωση της Έλλης. Προεκλογική συγκέντρωση της κυρίας Ρούσου είναι στη δική σου μεριά. Η προεκλογική συγκέντρωση του Νίκου είναι στη δική μου μεριά. Τη δική σου μεριά. Καλά, κρατάτε με, θα το σκοτώσω. Δε στριμάδι, δε στριμάδι. Κανόνισε να συμπέσουν οι δύο συγκεντρώσεις για να μας τις σπάσεις. Και καλά ρε σε μένα και στην Έλλη, αλλά και στον Νίκο, ρε, που υποτίθεται ότι είναι φίλος σου. Δεν καταλαβαίνω την αντίδρασή σου, Ελενίτσα. Ίσα-ίσα που τα δύο κόμματα θα έχουν την ευκαιρία για μια επικοδομητική αντιπαράθεση ιδεών. Ένα debate. Επικοδομητική αντιπαράθεση. Πού ζεις, ρε, στην Ελλάδα ζεις. Ξέρεις πως ανάβουν εδώ τα αίματα. Τώρα πια. Έχουμε επηρεαστεί από την επερχόμενη ιδέα της ΕΕ. Όλα τα αντιμετωπίζουμε πιο φλεγματικά. Μα να και εσύ η ίδια. Προσέχεις πια τον τρόπο που μιλάς. Παλιότερα θα με είχες ήδη αποκαλέσει. Κουφαλίτσα. Γιατί θα κολλώσω τώρα να σε αποκαλέσω κουφαλίτσα και θα σε αποκαλέσω και κάτι άλλο, ρε. Ρουφιανόσπερμα. Γιατί εσύ μόνο κάνεις τέτοιες ρουφιανιές. Να χαθείς. Εγώ πάντως χαίρομαι. Γιατί απόψε θα κάνω δύο ώρες στάι. Από τη μία κομμουνιστικό και από την άλλη φιλελεύθερο. Μα πάνω απ' όλα. Α, καλώς τα παιδιά, παιδιά! Κουκουέ, δύνατο, στη βουλή και στο λαό! Δεν το πιστεύω. Τι αστείο είναι αυτό. Τι είναι αυτή η γαλάζια πανδεσία? Αυτό είναι η προεκλογική σκέπτωση του συναδέλφου σας, του κυρίου Γρέβια, που κατεβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία. Ελένη, τι είναι ο κύριος καθηγητής? Τι γίνεται, παιδιά, καλά, καλά. Ελένη μου, μην κάνεις έτσι, βρε. Δες το και λίγο θετικά, είναι πολύ επαναστατικό αυτό που κάνουμε. Θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση την Μπέη. Σύντομο, η Νέα Δημοκρατία! Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Stop! Τι γίνεται εδώ, Κωνσταντίνε? Με έχετε ζαλίσει πια. Τι γίνεται εδώ, τι γίνεται εδώ, τι είναι το περίεργο βλέπετε. Θα γίνουν δύο προεκλογικές συγκεντρώσεις σε μία. Και σαμπουάν και μαλακτικό που λέγει η διαφήμιση. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά! Πίσω, κομμούνια! Θα γίνετε σαμπούνια! Δυο λεπτά! Μην μαλώνετε. Η τέχνη ενώνει. Αυτό το αφιέρωνω σε εσάς. Είμαστε τα παιδιά της ΚΝΕ που λένε στη ζωή το μέγα ναι! Έρχομαι, έρχομαι! Τ' άκουσες, Κωνσταντίνα μου, τι λέει η Νατάσα? Έσχος! Του
βλέπω εγώ τον μπάχαλο, το βλέπω να έρχεται. Γελάς, μωρή μουσίτσα. Θα το πετύσουμε τον ήλιο, σίγουρα ναι. Κωνσταντίνα, τι έγινε, άρχισε το debate. Ναι, χαμένε, τι έκανες, έβρες και τους Πασόκους. Μαζεύτερε τον πρωθυπουργό σας με τις ελιές της Τρούπες, τιμωρή, μην να μολύσω τον δάκο. Εσείς να μαζέψετε τον πουλούκο σας. Κάτω ο δικοματισμός. Κουκουέ, δυνατό, στη Βουλή και στο λαό. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Με το σιμίδι και με το πάθο. Καλημέρα, είναι καλημέρα. Πίσω ρε πράσινο χλεκλέ. Ελελίτσα, τελικά στην Ελλάδα λειτουργεί ο θεσμός του debate. Τι πράγμα? Λέω, λειτουργεί ο θεσμός του debate. Πάρτα! Τι? Αυτό είναι από πλακάτ Πασοκτζή. Το χέρι που το στραμπούληξε ο Δημοκράτης. Και την κλωτσά στον κολό την έφαγα από μπετατζικνίτη. Και ξέρεις, αυτοί οι μπετατζίδες την κλωτσά. Αχ, βαράνε. Καλά να πάθεις, Ελληνίτσα μου, αφού μάζεψες όλους αυτούς τους φανατισμένους εδώ, αντί να κάνεις μια συγκέντρωση για εμάς τους ευαίσθητους πολιτισμένους. Μα τι να, μην ξανακούσω για συγκέντρωση, θα πάθω λαλά. Έλα, ρε, Ελένη, αφού μια συγκέντρωση του συνασπισμού είναι σαν να μην είναι συγκέντρωση. Σαν τέλειον δεσποινίδων, δες το. Α, ναι, βγάζετε και βουτήματα. Εννοώ ότι εμείς είμαστε άνθρωποι άλλου επίπεδου. Εξάλλου το έχω υποσχεθεί στον Νίκο που μου αρέσει. Ναι, μην τριβείτε ποτέ τον Νίκο που ήταν εκεί. Να κάνεις τη συγκέντρωση στο σπίτι σου. Α, δεν γίνεται σπίτι μου, αφού ο πατέρας μου ταράζεται όταν βλέπει κόσμο. Ε, ωραία, κάντε τη συγκέντρωση σε ένα καφενείο. Κάντε τη σε ένα πούλμα, βράδυ. Φέτο ή κόμμα είσαστε. Μπατήρικο, Ελένητσε μου. Αν δεν νοικιάσω καμιά αίθουσα, θα την νοικιάσω με λεφτά από τις οικονομίες μου. Οπότε προκειμένου να δώσω καμιά κατοστάρα σε κανένα καφενείο, καλύτερα δεν να δώσω 50 σε σένα. Όχι, καλύτερα να δώσω και τις 100 σε μένα. Γιατί 50 που κοστίζει το νίκη του σπιτιού, ένα μην πάρω κι εγώ μια 50 για την ψυχική οδύνη. Γιατί ψυχική οδύνη, Ελένητσε μου. Γιατί ψυχική οδύνη. Κάτι τα πινελίκια που θα ακούσω από την κατακουζίνα. Κάτι πίπες που θα ακούσω από εσά στη συγκέντρωση, τώρα που το σκέφτομαι και λίγα παίρνω. Ρεσιτάλ φυσαρμόνικας θα ακολουθήσει το πολιτικό μέρος. Δυστυχώς η συντρόφισσα Άννα Διλίνη δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα μαζί μας, γι' αυτό θα κάνω εγώ την πολιτική ανάλυση. Έπρεπε να ζητήσω το διπλάσιο. Σύντροφοι και συντρόφισσες, σε αυτές τις εκλογές ήρθε η ώρα και εμείς τα ταπεινά χαμομηλάκια να ανθίσουμε. Και εμείς τα σήμαντα μπιρμιγκάκια να ανοίξουμε τα φτερά μας και να πετάξουμε. Παλεύουμε όλοι για μια κοινωνία με ίσες ευκαιρίες στην παιδεία, στη δουλειά, στη ζωή και το γάμο. Ποιο γάμο, μωρή Ματίνα, ποιο γάμο? Λέει τέτοιο πράγμα η προγραμματική διακήρυξη του συνασπισμού? Όχι, όχι, και αυτό είναι μια σημαντική παράληψη, σύντροφοι, που πρέπει να διορθωθεί. Διότι δεν είναι δυνατόν ελεύθερα παιδιά σαν τον σύντροφο τον Νίκο να μην διαλέξουν μια ομοειδεάτισσα σαν και εμένα για να πορευτούν μαζί στη ζωή. Στις 9 Απριλίου, λοιπόν, ας γιορτάσουμε την άνοδο του συνασπισμού στη Βουλή και τους αναμόνες της Ματίνας με τον Νίκο. Ζήτω! Μαζεύτε τι! Δίνω καλά. Μη με γελούν τα μάτια μου, Ελένη. Πάλι οργάνωσε πολιτική συγκέντρωση. Μα δεν έβαλε μυαλό μετά το μάθημα που σου έδωσα. Δεν είναι ακριβώς πολιτική συγκέντρωση, ρε Κωνσταντίνε. Η Ματίνα προσπαθεί να παντρολογηθεί πάλι. Κύριε καθηγητά, θα μας ψηφίσετε? Είμαστε ένα κόμμα που το προτιμούν οι διανοούμενοι. Όχι, δεν θα σας ψηφίσω, κοκκινοκοντίτσα. Εμένα δεσποινίζει δυστυχώς, δεν με εκφράζει κανένα τα υπάρχοντα κόμματα. Μα γιατί, μπορεί και να σας πείσουμε, που ξέρετε. Ναι, αμέ, άμα του πεις ειδικά εκείνο για το μυρμή και το φτερωτό, θα σε ψηφίσω οπωσδήποτε. Κανενός κόμματος τώρα, μα δεν ταυτίζεται με το δικό μου. Αν υπήρχε ένα κόμμα που να πρέσβευε την αναβίωση του Βυζαντινού ιδεώδους, τότε ναι. Όχι μόνο θα ήμουν οπαδός, αλλά θα έδινα και όλη την περιουσία μου για την επικράτησή του. Ναι. Δεν έχεις το Θεό σου, Ελένη μου. Θα ψήσεις τώρα το Βυζαντινό τέτοιο να κάνει το κόμμα των Βυζαντινών τέτοιων. Γιατί μπορεί πολύ θέλει, με την πετριά που έχει αυτός με το Βυζάντιο, καλά, ε. Δεν θα δυσκολευτώ καθόλου να τον πείσω. Καλά, και για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, ρε Νικόλα? Για ποιο λόγο μπαίνουν όλοι στην πολιτική? Για την κονόβα. Άσχετα που μετά την παδάνε. Λοιπόν, σας ανακοινώνω ότι ήρθε η ώρα να γίνω επικοινωνιολόγος ενός κόμματος. Τι θα γίνει? Κωνσταντίνε! Κωνσταντίνε! Ξύπνα! Ξύπνα, μην κοιμάσαι! Κωνσταντίνε, ξύπνα! Ξύπνα! Τι θέλεις για όλα τέτοια ώρα στα ιδιαίτερά μου? Είμαι ζυμώνης, δεν καταλαβα. Τι είναι αυτή η περίεργη λάμψη στους οφθαλμούς σου? Μη σου παίρνουν περίεργες ιδέες στο μυαλό, δεν θα σου δοθώ. Όψε τα μπαρμπούτσια, τα κουλό αγόρι. Έχω αυτή τη λάμψη στο βλέμμα γιατί είδα όραμα, Κωνσταντίνε. Εκεί που κοιμόμουνα, σε είδα ξαφνικά καβάλα πάνω στο άσπρο σου άλογο να αλογατάρεις. Έχω εγώ άσπρο άλογο για να αλογατάρω κιόλας. Έλα ντε, δεν έχεις. Γι' αυτό ήταν όραμα. Γιατί εγώ σε είδα να καβαλάς πάνω στο άσπρο σου άλογο, να καλπάζεις μπροστά στην Αγία Σοφιά και μια ηλιαχτίδα να λούζει έτσι το πρόσωπό σου. Σου τρέχει και λίγο συντρότας και ξαφνικά ακούστηκε μια φωνή. Εν τούτο Νίκα! Κάνε και μόνο που το σκέφτομαι και τα τσουτσούρια σα. Κοίτα τσούτσουρο. Χάλια. Περίεργο όνειρο το όντι. Yeah. Και γιατί το είδες τώρα εσύ αυτό? Μα δεν το καταλαβαίνεις, Κωνσταντίνε. Ο Θεός. Ο Θεός μου στείλε μήνυμα ότι εσύ είσαι ο εκλεκτός του. Ποιος εκλεκτός του? Ο εκλεκτός του.
που θα αναστήσει τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Τι λες, Γκαρσόνα? Εγώ τι λέω, Κωνσταντίνε. Εσύ δεν έλεγες θες ότι ήρθε επιτέλους ο καιρός να φτιαχτεί ένα κόμμα που θα αναστήσει το Βυζαντινό Ιδεώδες. Και ποιος είναι πιο κατάλληλος από σένα, Κωνσταντίνε, να ηγηθεί ενός τέτοιου κόμματος? Από εμέ καταλληλότερος δεν υπάρχει κανείς αυτό. Αυτό είναι βέβαιο. Αλλά όταν έλεγα για κόμμα χθες, το έλεγα υποθετικά. Γι' αυτό μου το έστειλε το μήνυμα ο Θεούλης. Γιατί σου λέει είναι καιρός όλο αυτό το υπόθετο να γίνει πραγματικότητα. Ξέρεις, Κωνσταντίνε, πόσοι θα σε ακολουθήσουν έτσι και ηγηθείς ενός τέτοιου κόμματος? Πόσοι? Μιλιούνια! Πάρα πολύ! Πάρα πολύ, γιατί εσύ έχεις όλο αυτό έτσι το ρωμαϊκό παρουσιαστικό. Βυζαντινό! Και το Βυζαντινό έχεις εσύ. Και το Βυζαντινό, καπάκι, έχεις αυτή έτσι, την μόρφωση. Έχεις αυτή τη ρητορική δυνότητα που την πετάς στην ατάκα και κάνει πλαφ! Πλαφ κάνει! Και έχεις και αυτή έτσι τη γοητεία. Σταμάτα τώρα. Καλά, τα έχω αυτά, τα έχω. Αλλά σε ηγέτη κόμματος δεν ξέρω. Να μου λέει, Δήμαρχος, ναι. Γιατί τι είναι ο Αβραμόπουλος μπροστά μου, ένα μηδέν είναι. Γιατί ο Κωστάκης τι είναι, 2-0. Γιατί ο Σιμίτης? 2-1. Τι 2-1? Τι δεν παίζουμε προπό? Δεν παίζω προπό, Ελένη. Θα παίξω μπάλα. Γιατί μου φαίνεται ότι θα βάλω γκολ. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Φόρτσα! Φόρτσα, φίλε! Φόρτσα, κατά κουζίνα! Μπάστα, Κωνσταντίνε, που πήρες φορά και θες να κάνεις και κόμμα. Πού πας, ξυπόλυτος στα κάθια? Δεν είμαι ξυπόλυτος, Μάρθο. Φοράω βυζαντινά σαντάλια. Ακόμη και το όνομά μου, Μάρθο, δεν είναι τυχαίο. Κωνσταντίνος την έκτισε. Κωνσταντίνος την έχασε. Κωνσταντίνος θα την ξαναπάρει. Α, θα πάρεις και την πόλη, ε. Μην το γελάς, Μάρθο. Η Ελένη το είδε σε όραμα ότι θα αναστήσω το Βυζαντινό κλέος. Άμα η Ελένη είδε αυτό το κλέος, θα σε κλαίω και οι Ρέγγες. Κι όμως, Μάρθο, είναι η πρώτη φορά που η Γκαρσόνα με οθεί σε κάτι θετικό. Γι' αυτό και εγώ δέχτηκα να γίνει επικοινωνιολόγος μου. Από το κακό στο χειρότερο. Και μάλιστα βρήκε ήδη την επωνυμία του κόμματος. Βυζαντινή Αναγέννηση. Βυζάν! Κωνσταντίνε, συνέλθε και θα τραβάμε τα Βυζάν μας. Πάψε με ψήμηρε, πασοκισμένε. Φοβάσαι ότι ο Σιμίτης σου μετά το θρίαμβο του Βυζάν δεν θα βγει ούτε βουλευτής στις εκλογές. Καλά, ο άλλος, ο Κωστάκης ο Μπουλούκος, ούτε καφετζής στη Βουλή δεν πρόκειται να βγει. Α, θα πάρεις κιόλας τις έδρες. Αυτό περίμενε ο ελληνικός λαός, Μάρθο. Ένα κόμμα που θα του θυμίσει ότι αυτή η χώρα έχει μια τεράστια ιστορία. Και τώρα θα σου πω τον ύμνο του κόμματος. Στην Αγία Σοφιά γνάντια βλέπω τα ευζωνάκια. Βυζάν, Βυζάν, βαράτε παλαμάκια. Δεν μου λες, αυτό η Ελένη το συνέθεσε. Ναι, έχει πάρει πολύ σοβαρά τον πολιτικό μου αγώνα. Αλλά και εγώ της έκοψα μισθό, κανονικά. Εκείνη δεν ήθελε. 2 εκατομμύρια μου ζήτησε για να ξεκινήσει η προεκλογική καμπάνια, την οποία και ανέλαβε. Αλλά εγώ επέμενα. Ελενίτσα, της λέω, το καταλαβαίνω ότι το κάνεις για την ιδεολογία σου, αλλά δεν θέλω και να σε εκμεταλλευτώ. Την αφίσα την είδες. Ξέρεις πόση δουλειά έχει στο κομπιούτερ αυτή η αφίσα. Είδες πόσα φεύγει ο λάμπρο και ρίξες και τα σημαίες. Βρήκε σημαίες σαν τέν. Όχι, η τιμή που μας έκανε ο φίλος μου είναι πάρα πολύ special. 1 εκατομμύριο. Τι λες, ρε Νικόλα, άμα από τα 2 εκατομμύρια δώσω στο φίλο σου το ένα, μένα δεν μου μείνει δηλαδή, μόνο ένα. Σε παρακαλώ, 50-50 δεν δουλεύω. Ελενάκι μου, ούτε ένα δεν θα σου μείνει, 700 θα σου μείνουν. Θα πάρω και εγώ 300. Δεν μοιράζω ούτε τζάμπα προκηρύξεις, ούτε τζάμπα κότους λόγου του καρακουζινού. Έτσι όπως τα λες, εγώ θα μπω και μέσα, ρε Νικόλα. Σε παρακαλώ, είσαι και αχάριστος. Όταν πας επιθεώρηση ρε να δεις το θέατρο, δεν το σκάς το ειστήριο. Εδώ πέρα η καρακουζίνα είναι 2 φορές επιθεώρηση. Να σου πω, άνοιξε κιόλας γιατί με πτώμα, ε. Και με τρέχεις κιόλας. Τι να κάνω, ρε Νικόλα, αυτή η επικοινωνιολογία, δηλαδή, χάλια με έχει κάνει. Ναι, καλώς το Μαρτινάκι. Καλησπέρα. Έφτιαξα μόνη μου σουδάκια. Α, καλώς την κυρία με τα σου. Πρώτη φορά τα φτιάχνω και βγήκανε πολύ ωραία. Όταν έχω ερωτική απογοήτευση, με πιάνει μαγειρικό σύστρος. Γιατί ερωτική απογοήτευση, ρε Μαρτινάκι? Γιατί ο σύντροφος Νίκος μου ξεφούρνησε ότι είναι αρβωνιασμένος, Ελένη μου. Τζάμπα βγάλαν καλώς στα πόδια μου να γυρνάω από σπίτι σε σπίτι να μοιράζω κουπόνια. Δεν πειράζει, ρε Μαρτινάκι. Δεν πειράζει, αγάπη μου. Ο καλός που έχει στα πόδια θα κρατάει συντροφιά στον καλό που έχει στο κεφάλι. Μα ιδίες. Τι είναι όλα αυτά, καλέ? Αυτά αφορούν άλλο καλό. Γιατί στολίζετε έτσι το σπίτι? Μα τι να πρέπει να σου το πω. Αυτό πια δεν είναι σπίτι. Είναι το προεκλογικό κέντρο του Βυζάν. Επικοινωνιολόγιο μου εδώ είσαι! Αυτουνού! Καλώς ήρθες, πρόεδρε! Α, Ελενίτσα, θα σε μαλώσω! Εξακολουθείς να μαζεύεις στην οικία αυτούς τους αθλίους και τώρα πια εδώ δεν είναι οικία. Είναι προεκλογικό κέντρο. Πρέπει να πατάνε το πόδι τους μόνο σοβαροί άνθρωποι εδώ! Μα, πρόεδρε, τα παιδιά είναι βυζανιστές! Αρχηγέ! Είστε βυζανιστές! Και δεν μου το λέτε τόσο καιρό! Είναι ο Χόε! Θα πάω αμέσως να σας στύψω μια πορτοκαλαδίτσα φυσικό χυμό. Την ωραιοτάτη γειτονοπούλα μας! Ένα σουδάκι, κύριε καθηγητά! Ξέρετε, Δεσποινίσου, ότι απεχθάνω με τα αγγλικά, αλλά αφού είναι φτιαγμένο από εσάς, με τα χεράκια σας, οπωσδήποτε θα το τιμήσω. Καλή μου ψυχοφόρε. Ωραίο φαίνεται, έχει και σοκολατένιο πάτο. Φτιάχνω και ωραία κλεράκια. Θα σας φέρω. Μια πιατέλα, οπωσδήποτε. Άμα συνεχίσουν έτσι, βλέπω τη Ματίνα ένθερμη βυζανίστρια και τον αρχηγό Βούβαλο. Αρχηγέ, παρακαλώ. Θα χρειαστούμε άλλες 400.000. Γιατί, παιδί μου? Για αυτήν την συγκέντρωση την προεκλογική που οργανώνουμε στο μπαρ. Μπαρ? Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι τώρα. Είναι το μπαρ κατάλληλος χώρος για να εκθέσω το μανιφέστο του Βυζάν? Αν δεν είναι οι μεθυσμένοι κατάλληλοι να τους εκθέσεις το μανιφέστο του Βυζάν, τότε ποιοι είναι? Τι λες, Ελένη? Τι λέω ότι
Είναι πάρα πολύ χάρη, Κωνσταντίνε. Αρχηγέ, σκέψου ότι στο πλάσο όταν κάνουν παραστάσει τώρα σε μπαρ προεκλογική συγκέντρωση. Λέει πάρα πολύ. Άσε που έχω σκεφτεί ένα φοβερό καινούριο σύνθημα. Καταπληκτικό. Ο λαός δεν θα πεινώ στον κατακουζινό. Βιζάν, παιδεία, Αγία Σοφία. Λέει, μην βάλεις και κράσω με την Τουντούκα. Σκάσε μόνη Πέγγι, σκάσε και κράζε. Όσο κράζεις τόσο βγάζεις. Όλοι εδώ ο Νικόλας που θα τα κουβουλώσει με τα φοιτητικό μια πενιντάρα θα βγάλει. Τα υπόλοιπα θα πάρω εγώ. Να σου πω μήπως μας την πουν οι πελάτες. Τι λες ρε, αυτά τα ρεμάλια, αυτά τα ρεμάλια ρε. Για ένα τζάμπο ποτό είναι κανένα να κάτσει να τα πηδήξεις. Λοιπόν, αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου. Κυρίες και κύριοι, έχω την τιμή απόψε να σας πω ότι είναι κοντά μας, κατάφερε να είναι κοντά μας, παρά το βαρύ του πρόγραμμα, ο πρόεδρος της Βυζαντινής Αναγέννησης, Κωνσταντίνος Κατακουζινός! Τα σφινάκια πού είναι? Θα έρθουνε αγοράκι μου τα σφινάκια, μην μου βρέχει την καζόνε! Έτσι το διάλογο με φαίνεται, Λούτσα. Λοιπόν, όπως τα είχαμε συμφωνήσει, ξεκινάμε! Είσαι ο πρωθυπουργός! Είσαι ο πρωθυπουργός! Και τώρα αρχίζουμε! Έχα! Αρχίγε! Έχα! Αρχίγε! Έλληνες, ας προχωρήσουμε όλοι μαζί. Το σύνθημά μας είναι πίσω ολοταχώς. Το να λέμε πίσω εννοούμε το ένδοξο παρελθόν. Εμπρός! Μη μας μπερδεύετε κύριε πρόεδρε, εμπρός ή πίσω. Εμπρός ή απίσω. Πίσω! Αφήστε τους πράσινους και τους βένετους να λιλοσφάζονται, ενώ εμείς, οι πορφυροί, θα κατακτήσουμε την εξουσία και θα οδηγήσουμε αυτή τη χώρα ξανά στον κολοφόνα της δόξας της! Ζήτω κολοφόνας! Η Ελλάδα λέει ναι! Τεράστια επιτυχία, ε! Ότι ήτο τεράστια ήτο, αλλά... Καμία εφημερίδα δεν αναφέρει τίποτα. Μέχρι και τη χρυσή ευκαιρία ξεψάχτησα. Μήπως αναφέρει κάτι για τη συγκέντρωσή μου. Δεν έστειλε δελτία τύπου. Εγώ. 100.000 έσκασα μόνο στα κούριερ. Τα οποία θα μου τα δώσετε μετά. Αλλά ξέρετε τι σκέφτομαι τώρα, ε. Με σαμποτάρουνε. Βέβαια, αυτό συμβαίνει. Γιατί κάθε εφημερίδα έχει κολλητηλίκη με ένα κόμμα. Και καθώς ήταν τώρα αυτή τη σαρωτική επιτυχία του κόμματός μας να πηγαίνει προς τα πάνω τους, σου λέει: όπα, αυτό να θα τον κόψουμε. Θα φτάσει η ώρα, Ελένη, που θα εκδώσουμε κι εμείς τη δική μας εφημερίδα. Τα Βυζαντινά Νέα. Πολύ φρέσκο το ακούω αυτό, αρχηγέ. Πάρα πολύ. Και μάλιστα σκέφτομαι για λογότυπο της εφημερίδας, αφού εσύ είσαι ο συγγραφέας του αριστουργήματος στο αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο, για λογότυπο θα βάλουμε ένα μπιντέ. Τι λες, Ελένη, το δικέφαλο αετό θα βάλουμε. Μήπως να βάλουμε το δικέφαλο αετό να κάνει μπιντέ. Ελένη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν είναι ώρα για χιούμορ. Κάνε μου τη χάρη τώρα, σοβαρέψου. Είναι καιρός να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να κυβερνήσουμε αύριο αυτόν τον τόπο. Πάω μέσα να μελετήσω τις προγραμματικές μου δηλώσεις. Σε ποιο κανάλι κανόνισες να μιλήσω? Στο κανάλι της Βενετίας. Παρακαλώ. Λέω ότι ήθελα να σου το κάνω έκπληξη, αρχηγέ. Τώρα προσπαθώ να δημιουργήσω επαφές, να κάνουμε σύνδεση με ένα κανάλι που εκπέμπει δορυφορικά και στην Ιταλία. Πολύ ωραία. Και πάρε τηλέφωνο του Κυριακού να μας αφιερώσει ένα τετράωρο στον αντένα. Μήπως να κάναμε τηλεμαραθώνιο με τη Ρουλά? Δεν τη γνωρίζω αυτή τη Ρουλά. Είναι Βυζανίστρια? Κοίταξε, αν κρίνω από τα ντεκολτέ της, τίγκα στο Βυζάνι είναι, ε. Τίγκα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, υπάρχω εγώ τώρα. Οι προγραμματικές που λέγαμε. Είναι γλέτη. Έδιωξε κλεράκι με τα δυο μου τα χεράκια. Ναι, ρε, μωρή, για θερέ. Α, είναι και τον πρόεδρο. Τι κάνεις, μωρή, φέρτε εδώ να φάω. Ο επικοινωνιολόγος πρέπει να δοκιμάσει πρώτα για να δει μη τυχόν και είναι δηλητηριασμένο. Δεν είναι. Σωστό αυτό. Πού είναι ο αρχηγός? Συγγράφει. Δεν μη γράφει καθόλου. Ίσα μου δείχνει μεγάλη συμπάθεια τώρα τελευταία. Παρακαλώ. Περνά έξω μέσα, αγαπητή ψηφοφόρε. Μοιράσαμε κουπονάκια! Ού, 10 στελέχη. Έχω μεγάλο σόι και αφού έτσι ξέρουν ότι χτίζω το μέλλον μου. Όχι, η Ελλάδα χτίζει το μέλλον της. Ναι, και αυτή. Σκεφτόμουν, πρόεδρε, ότι έχετε ένα μειονέκτημα για να σας ψηφίσει ο λαός. Εγώ, αποκλείεται. Και όμως, όλοι οι αρχηγοί κομμάτων είναι παντρεμένοι. Ο Σιμίτης έχει τη Δάφνη, ο Καραμαλής την Αντάσσα, ο Κωνσταντόπουλος την Κωνσταντοπούλου. Την Άντια, που τραγουδάει τη Μαριλού. Όχι, καλέ, τη σύζυγό του. Μόνο εσύ είσαι αστεριένης. Ε, και. Ε, τι, και.
Ο κόσμος θέλει να τον κυβερνάει κάποιος που υπερασπίζεται το δεσμό της οικογένειας. Τι να γίνει, εγώ δεν έτυχε να βρω ακόμη την κατάλληλη σύντροφο. Να βιαστείτε κύριε Πρόεδρε, γιατί θα χάσετε τις εκλογές. Όσο και να βιαστώ, παιδί μου, οι εκλογές είναι σε λίγες ημέρες. Δεν προλαβαίνω να νυμφευθώ. Ναι, αλλά προλαβαίνετε να αρβωνιαστείτε. Θυσιάζομαι. Αρβωνιαστείτε με. Ευχαρίστω. Να σε θυσιάσω. Βωμό δεν έχουμε πρόχειρο, έχουμε όμως χαρτοκόπη. Χάσω από τα μάτια μου, Θρασιτάτη, που τολμάς να εκβιάζει στο μέλλον αυτοκράτο τον πρωθυπουργό. Έξω! Έξω, είπα! Θα σας πω πίσω στις εκλογές! Αδιαφορώ. Ας την Ελένη. Τι έγινε, χάσαμε και μία ψήφο. Ήταν η μόνη ψήφο που θα έπαιρνε. Καλά, Ελενάκη, έτσι και πάρει είδηση ότι θα παίρνει χοντρά, θα γδάρει το δερματάκι σου και θα το κάνει σάκι μπαγιά. Σκάσε, μωρή. Λοιπόν, μέχρι τότε έχουμε καιρό. Προς το παρόν είσαι τελείως φασιλιά σου. Μιλάμε, νομίζω ότι είναι τουλάχιστον μιλωτινός αυτοκράτορας. Άλλωστε, εσύ θα τα λεφτά που του κοφάει. Τώρα θα του πάω τα χοντρά. Καλά, συγγνώμη, θα κάνεις τώρα διαφημιστικά σου για την τηλεόραση. Ναι, γιατί αφού θα μου σκάσει 2 εκατομμύρια, ντούκου ντούκου. Θα βάλω και έναν τύπο από αυτούς που πάνε και τραβάνε γάμους, θα του τραβήξει ένα ωραίο το βίντεο και μετά το προβάλλουν τα κανάλια. Ρε, παίρνουν πολλά αυτά τα κανάλια όταν προβάλλουν σπόδια κόμματα. Αυτό θα το παίξουν τζάμπα. Γιατί? Γιατί η κατακουζίνα δεν θα είναι η γνωστή κατακουζίνα. Τη κατά image maker είμαι. Τον έπεισε ότι πρέπει να αλλάξει image. Κάνε μιλάμε αυτό το image, θα σπάει κόκαλα. Ψηφοφόροι μου! Άντε ρε παιδιά, αρχίστε τα γνωστά. Πρόεδρε, μήπως θα ήταν καλύτερο να έλεγες Πέγγι και Μάνθο. Όχι, γιατί είναι ενδεικτικό δείγμα του πλήθους των ψηφοφόρων. Ψηφοφόροι μου! Εγώ είμαι Πασόκ. Σκαρμός, άκου πρώτα τις τρομερές προγραμματικές μου δηλώσεις και μετά αποφασίζεις. Προκατηλημένη. Θα κάνεις κάτι καλό για το χρηματιστήριο. Βεβαίως. Θα το καταργήσω. Τι λες, δε σοταρισμένε, πού ζεις? Το Βυζάνι θα επαναφέρει τους Έλληνες στους δρόμους της Αρετής. Συγκεκριμένα στα Γκαλτερίνια. Γιατί δεν σας το είπα αυτό. Θα καταργήσουμε τους μοντέρνους δρόμους και θα φτιάξουμε πληθώστρωτες οδούς. Αλλά Βυζάντιο! Και πώς θα τρέχει η Πόρσα στα Κοτρόνια? Θα καταργήσουμε τις Πόρσα και τα αυτοκίνητα γενικώς. Άσχημα είναι να κυκλοφορούμε όλοι μας με άλογα, άμαξες, κάρα. Θα φύγει το νέφος. Και το καλύτερο. Θα καταργήσουμε και τον ηλεκτρισμό. Θα φωτιζόμαστε με κεράκια, με φαναράκια, έως και γκαζούλια επιτρέπεται. Και τηλεόραση πώς θα λειτουργεί? Θα καταργήσουμε και την τηλεόραση. Και εγώ πώς θα βρίσκω δουλειά? Ναι, γιατί τώρα που υπάρχει τηλεόραση βρίσκεις δουλειά. Άσε μας, ρε Πέγγι. Εδώ ο άνθρωπος έχει όραμα. Ευτυχώς που δεν ανησυχούμε για τις εκλογές. Θα τις πάρουμε σίγουρα. Αφού έχουμε και αυτό το καταπληκτικό το σποτ που θα δείξει τώρα στον αντένα. Κυρίες και κύριοι, η περίπτωση του αρχηγού του Βυζάντου και γνωστού βυζαντινολόγου Κωνσταντίνου Κατακοζινού δεν έχει προηγούμενο. Δεν έχει προηγούμενο στα παγκόσμια χρονικά. Να πούμε ότι για την ακρίβεια έχει να εμφανιστεί τέτοιος πολιτικός από την εποχή του Δελαπατρίδη. Τώρα με επενεί. Αλλά επειδή κυρίες και κύριοι, μια εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις, ας παρακολουθήσουμε το σποτ που μας ετοίμασε. Ξεχάστε τα αυτά. Ο Βυζάν μας πηγαίνει χιλιάδες χρόνια πίσω. Γιατί έρχεται ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός. Γιατί γελάτε? Με συγχωρείτε πάρα πολύ, γιατί γελάτε? Εγώ δεν βλέπω τίποτα αστείο. Ελένη, γιατί γελάτε? Χαίρετε, Κωνσταντίνη, γιατί θα σαρώσουμε στις εκλογές. Η γραφική περίπτωση του κυρίου καθηγητή έχει προκαλέσει κύμα γέλωτος σε όλη τη χώρα. Όλοι οι Έλληνες χαίρονται που θα σαρώσω στις εκλογές. Ναι, Κωνσταντίνε μου, αυτό που είπες. Αυτό είναι. Μα με είπε γραφικό. Έλα, μωρέ, τώρα κι εσύ κάθεσαι και ακούς το Μάνεση. Ο Μάνεσης είναι δάκτυλος του αντιπάλου, Κωνσταντίνε. Το πλήθος, η οπαδή μου. Κωνσταντίνε, μην πας καλύτερα, λέω εγώ. Μπορώ να τους μιλήσω οπωσδήποτε, αφού διψάνε για να τους μιλήσει ο μέλλον ηγέτης τους. Κωνσταντίνε, δεν πειράζει, ας σας πρέπει να πάτε να πηδάτε, εσύ. Το Βυζάντι είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Κωνσταντίνε, έλα μέσα, θα βρέξει. Άκου που σου λέω, θα βρέξει. Εμπρός για μια Ελλάδα αρχαία. Μόκαλε! Ελένη, όλοι τα άλλα μαρούλια. Ενώ στο άλλο μαγόνι θα βρέξει. Μόλις δεν είναι καταιγίδα. Καλά και το μαγνήμα. Συγγνώμη.
είσαι. Ρε Ματίνα, τι καρυδόπιτα είναι αυτή. Τρομερή καρυδόπιτα, ε. Mm. Πέντε φόρμες έφτιαξα. Τις άλλες τέσσερις τις πήγα στα συντρόφια. Για φέρα να μπακώσουμε. Ποια είναι το τρόπο μου, ε. Αυτό από το group therapy. Ω, ποιο group therapy. Πάει το άποψο το group therapy. Τώρα πάω στο συν therapy. Συν therapy. Τι είναι το καλά. Συν. Το κόμμα, συνασπισμός. Εκεί βρήκα πάγκιο. Τι βρήκε, μωρή. Μια ζεστή φωλίτσα, Ελένη μου. Πώς μαζευόμασταν παλιά στο group therapy, διάφοροι ευαίσθητοι και λέγαμε τα προβλήματά μας. Ε, τώρα το ίδιο κάνουμε στο συνασπισμό. Μαζευόσαστε διάφοροι ευαίσθητοι και λέτε τα προβλήματά σας. Ναι. Ωμορφιά, έρχεται και τα μανάκια και σου λέει τη ζωή τραβάνε τον κουμουλί. Έλα, ρε, Ελένη, όλα τα γελιοποιείς. Εγώ αποφάσισα να ενταχθώ στο κόμμα της αριστεράς και της πρόοδου, γιατί με ενδιαφέρει η αριστερά, η πρόοδος και ο Νίκος. Ο Κωνσταντόπουλος. Ο αυτός είναι παντρεμένος. Mm. Δυστυχώς. Ο Νίκος ο Μπουραντάς που έχει το ομοιοπαθητικό φαρμακείο και είναι στέλεχος του ΣΥΝ στο Μαρούσι. Ομοιοπαθητική ακούω. Συν ακούω. Να δεις που αυτό το κρεβάτι θα είναι πολύ πλήν. Ελένη, μου είπε ότι αν κάνω αγώνα για το συνασπισμό θα κλείσουμε ραντεβού. Μωρή Ματίνα, με τη λύσα που έχουν τώρα τα κόμματα για ψήφο, μέχρι και ο Σταβανόπουλος μπορεί να σου κλείνει ραντεβού. Εδώ κλείσα τον Πανταζή, δεν θα κλείσει εσένα. Επί τη ευκαιρία, Ελενίτσα μου, εσύ τι θα ψηφίσεις. Εγώ, Ματίνα, το γνωστό, Σαλαμάκι. Τι Σαλαμάκι. Σαλαμάκι, Ματίνα μου, πώς το λέω βουτσά σε μια ταινία. Counting on Σαλαμάκι. Παίρνω ένα ωραιότατο σαλαμάκι, το βάζω σε ένα ωραιότατο φακελάκι και διαπράττω το δημοκρατικό μου καθήκον. Ε, δεν φτάνει που ρίχνει άκυρο, παίρνει το λαιμό σου για άλλα ψηφοδέλτια. Γιατί επειδή λαδώνω έτσι όπως πέφτει, άσε με μωρή Ματίνα, τι να κάνω, φταίω εγώ, αφού έχω αναρχικό κύτταρο. Ό,τι και να κάνω δεν μπορώ να πιστέψω τις πίπες αυτών των πολιτικάτιδων. Ελένη, ορκίζω ότι αυτή τη φορά δεν θα ρίξει σαλαμάκι. Εντάξει, Ματίνα, το ορκίζομαι έτσι όπως το θέτες, το ορκίζομαι. Αφού τώρα πάμε να μπούμε στην ΟΝΕΡ και αφού και ο Σιμίτσης μας έχει κάνει Ευρωπαίους, φέτος θα ρίξω κι εγώ κάτι πιο αναβαθμισμένο. Λοιπόν, φέτος θα ψηφίσω προσούτο. Μα τι είναι αυτό, Χριστιανέ μου. Ψηφοδέλτιο του Πασόκ. Σου έχω βάλει και σταυρό να το ρίξεις δαγκωτό. Και δε σε δαγκώνω στην καλωτίδα καλύτερα. Τι! Κωνσταντίνε, μη μου πεις ότι θα ψηφίσεις εξυγχρονισμό. Όταν λέμε εξυγχρονισμό. Κωνσταντίνε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το Πασόκ έχει να επιδείξει έργο. Όχι έργο. Έργα. Έχει να επιδείξει έργα. Βασικά δεν έχει αφήσει έργο για έργο απίδεικτο. Με κάνεις και υπομολογώ, αλλά εξανίσταμαι, αγαπητέ μου. Ένα μόνο θα σου πω. Το μετρό. Αυτή τη στιγμή για να πας Εθνική Άμυνα Σύνταγμα χρειάζεσαι μόνο 9 λεπτά. Χρησιμοποιείς εσύ το μετρό. Όχι, εγώ με την πόστη, Κωνσταντίνε μου, αλλά είναι αμαρτία τώρα να πω στο μετρό. Αλλά κόπτεσαι για το λαό. Και χαίρεσαι, σοσιαλιστή μου, που έγινε η Ελλάδα από ψωροκόστενα μετροκόστενα. Βεβαίως κόπτομαι για το λαό. Και για το χρηματιστήριο. Για πέστε μας αυτό. Με το Σιμίτι το χρηματιστήριο χτινάχτηκε στα ύψη. Και γίναμε μια χώρα ζωγαδόρων. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτά, αγαπητέ μου, εγώ είμαι επιστήμονας. Μα θα πούμε και στην ΟΝΕΒΡΕ, Κωνσταντίνε μου. Εδώ υπάρχουν ακόμη χωριά που κυκλοφορούν με τους φόνους. Η ΟΝΕΒ μας βάλανε. Και πώς κόπτες εσύ ξαφνικά για το Πασόκ Μάρθου. Εσύ μέχρι τούδε ήσουν και νουδού και light, γιατί είσαι και ελαφρόμυαλος. Γι' αυτό σου λέω δεν παρακολουθείς τις εξελίξεις. Αυτά τα νουδού και light ήταν παλιά. Βιομήχανος, η μαγόρη μου. Ποιος εκφράζει σήμερα το Πασόκ. Βιομήχανος, εφοπλιστές και μικρομεσαίους. Έχει κάνει αυτό το ωραίο συνδυασμό και βουνό και θάλασσα. Όχι, ρε Κωνσταντίνε, περίεργο είσαι σε όλα πάντα. Ακόμα και στην ψήφο σου, μια ζωή περίεργο ήσουν. Πάλι λευκό θα ρίξεις. Πάλι λευκό. Και αυτή τη φορά θα το βουτήξω και στην χλωρίνη να βγει χιονάτο. Κρυφό Πασοκίτσα. Ορίστε. Τα λευκά πάνε στο πρώτο κόμμα. Άρα θα μας ψηφίσεις για τις πλαγίες οδού. Ναι, και θα σε βγάλω έξω για τις ευθείες οδού. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα εκλογές, αγαπητέ μου. Εμένα με ενδιαφέρει μόνο το σύγγραμμά μου. Μα έχω να σου πω κάτι. Πασοκό εκφυλισμένε. Μέσω. Κωνσταντίνε, επιμένω. Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό. Έλα, παιδί μου. Έλα, σε μόνο Ματίνα, τι λιβάνισμα είναι αυτό, Α, Ελένη, σε ήθελα. Εσύ που σίγουρα είσαι σοσιαλιστικό πνεύμα, θα στηρίξει τον αγώνα μας. Μάλιστα, σου έχω ετοιμάσει και το ψηφοδέλτιο. Έχω σταυρώσει και το γνωστό αγωνιστή Βουζουρά. Και γιατί πράγμα αγωνίζεται ακριβώς αυτός ο αγωνιστής? Για να πάρει ο πατέρας μου ένα εθνικό δάνειο. Τι λες, αγόρι μου, ο πατέρας του εργοστασιάρχης, όποια κυβέρνηση και να βγεις, αυτούς θα δώσει τα δάνεια. Ναι, αλλά με το Βουζουρά είναι πιο σίγουρο, γιατί έχουμε κανονίσει να πάρει και αυτός τη μιζούλα του. Άμα είναι να πάρει τη μιζούλα του Βουζουράς, τότε είναι ιερόσκοπος. Να το σταυρώσουμε οπωσδήποτε. Εγώ προσωπικά πρώτος θα τον βάλω στο σταυρό και θα βαρέσω και τα καρφιά. Δεν είμαστε καλά, Μάνθο. Η Ελένη είναι δική μου επιρροή. Και μόλις αγόρασε και κουπονάκια, αλλά τα λεφτά θα της τα δώσει ο κύριος καθηγητής, γιατί της τα χρωστάει. Από πού σου τα χρωστάω, Ελένη? Δεν είπαμε, ρε Κώστα, ότι να μοιραζόμαστε τα έξοδα του σπιτιού. Εγώ πήρα τα κουπόνια, εσύ δώσε τα λεφτά. Δεν είμαστε καλά που θα πληρώσει ο φίλος μου τους κομμουνιστές του Σαλονιού. Τι είπες, βρε πρασινό συμφεροντολόγε? Κοίταξε, αρέσει, κοριτσάκι μου, εμείς είμαστε κόμμα εξουσίας. Εσείς είστε από κόμματα και υπάρχετε μόνο για την γαρνιτούρα. Η γαρνιτούρα είναι που έχει φτιάξει μια ψιλολέλεκα. Το κύριο σπιάτο δεν τρώγεται, αλλά μας τρώει το μεδούλι. Εντάξει, να τσακωθείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έγινε πασιονάρια και είδε σπινίδα Ματίνα τώρα. Ελάτε, πιέρετε, δεν έχω την όρεξή σας. Άντε, δίκαι, κατά κουζίνα, τζους. Τι τζους, τους προσφέρεις και χυμό τώρα, δεν θα φύγουνε ποτέ. Και τέλος πάντων, να μην στα πολυλογώ, επιτέλους βρέθηκε το μοναδικό πράγμα που συμφωνούμε με την κατακουζίνα. Δεν γουστάρουμε και δύο τα κόμματα. Εγώ γιατί είμαι φρικιό και αυτός γιατί είναι φρικτό. Εγώ δεν τιμωρώ καθόλου την πολιτική. Εγώ πεταγμένη στην τέχνη. Και ο μάθος, τι κόλλημα έχει πάει με το Πασόκ. Παλιότερα δεν το βλέπα γιατί ήταν συνέχεια στο εργοστάσιο, τώρα δεν το βλέπω γιατί συνέχεια με τον Τζουκάτο. Τι λέτε, κορίτσια, για τις εκλογές? Καλά, δεν το συζητώ, θα ψηφίσετε το Μιτσάρα. Ποιο Μιτσάρα, ρε, αυτό που έχει δίπλα την ψηφιστεριά? Κατεβαίνει το ψηφιό. Τα ψηφιστεριά, ρε, τη Μιτσάρα, το Μίτσακλα, το Δημήτρη μας, το Τζοβόλα μας. Όπα, όπα, για λέγε, για λέγε, να τα ακούσουμε και αυτό που στάζει εσύ με το Τζοβόλα. Καλά, καμία σχέση. Συγγνώμη, ρε, αν είδε μπαρτέντερ, εσύ τι σχέση έχεις με τον Δίκη? Α, εγώ το Δημήτρη μας το γουστάρω, γιατί είναι τσαμπούκι. Τα λέει στα ίσα, έχει και τρομερά θελ...